Θυμάστε το Αφγανιστάν, τη χώρα στην οποία εισέβαλαν οι Αμερικανοί το 2001 μετά την επίθεση στους Δημουσπύργου και ήταν μια, νομίζω, τραγική περίπτωση μια απογοητευτική και απόλυτη αποτυχία από την Αμερικανική κυβέρνηση και από τον Αμερικανικό στρατό. Και είδαμε την κατάληψη εξουσία πάλι από του Ταλιμπάν, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το Αφγανιστάν λοιπόν ξαναήρθε στο προσκήνιο διότι γίνονται πράγματα. Και θαύματα θα έλεγε κανεί εκεί, και βλέπουμε του Αμερικανού να νομιμοποιούν σιγά σιγά την τρομοκρατική οργάνωση κατά του ίδιου που, που πολέμησαν, νίκησαν και τελικά ε, νικήθηκαν. Α δούμε τι ακριβώ συμβαίνει, και α αντλήσουμε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέου ανθρώπου που θα μα βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητα, αν θέλετε, η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλε και περισσότερε Ελληνίδε. Αν μπορείτε θέλετε να το κάνετε αυτό και έχετε δυνατότητα, σα καλώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μα στο Patreon. Ο σύνδεσμο είναι κάτω στα σχόλια. Ένα σύντομο ιστορικό. Μετά την επίθεση στου Δήμου Πύργου το Σεπτέμβριο του 2001. Ο το τότε πρόεδρος τον είπα, ένας κυριολεκτικά αμόρφωτος, ένας, ε, ένας άνθρωπος που πραγματικά μόνο ε, ε, αμείωτο στην πολιτική θα μπορούσε να το, χαρακτηρί, να το χαρακτηρίσει κανείς, ε, παλιμπεδισμός, ε, ανικανότητα αμορφωσιά, ένας κυριολεκτικά πολιτικός στόκος ο George Bush, ένα κυβερνήτη του Τέξα γόνο, όπω είναι ο γόνο που έχουμε σήμερα εδώ, που πραγματικά η οικογενειοκρατία δείχνει το χειρότερο τη σε αυτό, είτε στα μάτια του κυρία Κουμτσιωτάκη, είτε στα μάτια του George Bush του νεότερου. Καλέστηκε, κλήθηκε, συγγνώμη, να διαχειριστεί την κρίση αυτή και προφανώ ε, υποκινούμενο από δυνάμει εντό τη χώρα του, πολεμοχαρή δυνάμεις εντό τη χώρα του και ουσιαστικά στο έλεο του αντιπροέδρου του, του, Dick Cheney, που ουσιαστικά αυτό κυβερνούσε, ο ισχυρότερο αντιπρόεδρο, τον είπα, στην ιστορία τη χώρα. Ο Ντικ Τσέιν, διότι είχε έναν βλάξ έναν κυριολεκτικά δίπλα του και ουσιαστικά αυτό έπαιρνε τι αποφάσει. Λάβαν λοιπόν την απόφαση να εισβάλλουν στο Αφγανιστάν, επειδή εκεί βρισκόταν η τρομοκρατική οργάνωση Αλ-Καϊντα και ο ηγέτη αυτή, ο Μπιν ε, Λάντεν, ο οποίο α πούμε ότι βρισκόταν εκεί. Τελικά τον βρήκανε στο. στα σύνορα με το Πακιστάν υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ για τι ευθύνε των Πακιστανών στην όλη υπόθεση που λέγονται, στο όλο ζήτημα που λέγεται Ταλιμπάν και διεθνή τρομοκρατία, το τι γίνεται στο Κασμίρι, μην το ξεχνάμε. Αυτά να ξέρουμε, να έχουν γνώσει οι φύλακε για τα παιχνίδια που κάνει το Πακιστάν σε όλη την Ιφίλιο μέσω των ανθρώπων του. Και εισέβαλαν λοιπόν στη χώρα αυτή, η Αλ-Κάιντα ποτίθεται ότι ε, ε νικήθηκε. Πάση περιπτώσει, Νικήθηκαν οι Ταλιμπάν, αυτό ήταν μια πραγματικότητα, ή μάλλον α, 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 οδηγήθηκαν σε μια στρατηγική υποχώρηση, οπισθοχώρηση, ή αναδίπλωση θα έλεγε κανεί, καθότι δεν νικήθηκαν πραγματικά ποτέ. Ιδίω στα βουνά μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, οι Ταλιμπάν βρήκαν καταφύγιο στι λεγόμενε σπηλιέ και στι σύραγγε εκεί, δεν μπόρεσαν να ιτηθούν πλήρω από του Αμερικανού. Οι Αμερικανοί βάλανε εκεί έναν βασιλιά, τον αποκάλεσαν πρόεδρο, τον Χαμίτ Καρζάη, ένα διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλη σαν να ο Καραμαλής που ήρθε εδώ το 1974, ε, να το παίξει ηγέτης και ενωτικός και τα λοιπά. Πραγματικά ένας άνθρωπος των ξένων. Είναι οι συνταγές που έχουμε δει στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν παντού στην, ε, στη σύγχρονη ιστορία ε, της ανθρωπότητα, ε, ανθρωπότητας όπου εμφανίζονται βάζουν ένα χειράνθρωπο εκεί τον φέρνουν, τον διορίζουν ουσιαστικά δεν υπάρχουν πριν εκλογέ ούτε το 1974, μετά είναι η ίδια ακριβώς συνταγή βάλαν λοιπόν έναν άνθρωπο ανίκανο που δεν, τον, εκεί τον νουσούσαν και οι Πέτρε τον ίδιο, διεφθαρμένο μέχρι το Μεδούλη. Και πάση περιπτώσει προσπάθησαν να φτιάξουν, μάλλον ήταν μια επιχείρηση δημιουργία καθεστώτο. Έτσι το ονομάζουν οι Αμερικανοί, να φτιάξουν δηλαδή μόνοι του ένα καθεστώ καινούριο σε μια χώρα που έχουν καταλάβει. Και όπω απεδείχθη στην πράξη, η ίδια μάλλον προσπάθεια απέτυχε παταγωδό και στο Ιράκ. Θυμάστε τότε η ίδια εγκληματική ομάδα των Ράμσφελντ, Τσέινι, Bush και Colin Powell επενέβησαν στην, και στο Ιράκ με πρόφαση τα όπλα μαζικής καταστροφής που υποτίθεται ότι είχε ο Σαντάμ Χουσέιν προφανώς και δεν είχε ήταν απλά λοιπόν, τα πετρέλαια λόγος που κάνανε αυτή την επίθεση οι Αγγλωσάξονες συμμετείχαν και ο Τόνι Μπλερ θυμάστε οι Άγγλοι πάντα μαζί στα εμπεριλιστικά παιχνίδια και, και εκεί προσπάθησαν να φτιάξουν ένα καθεστώς και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν φάνηκε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο μάθημα, θα έλεγα, και μήνυμα προ κάθε μπρελιστική δύναμη, από την Ανατολή ή από τη Δύση. Αυτή προέρχεται. Κοιτάω εσά ε, με ευδελιγμία του ε, βάρβαρου Μογγόλου στην ε, Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη τουρκικού καθεστώτο που εποφθαλμιούν την πατρίδα μου. Και σα θυμίζω ότι ε, ο ανταρτοπόλεμο και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, οι μάχε σώμα με σώμα με τον ισχυρότερο στρατό. Αντικειμενικά μιλώντας αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα που είναι ο Αμερικανικός πάντα το προβάδισμα δόθηκε στους ανθρώπους που πολεμούν για την πατρίδα τους και όχι στους συμπηρεαλιστές, στους εισβολείς και στα φασισταριά είτε αυτά είναι Αμερικανικά είτε είναι Τουρκικά, δείξω εγώ Έτσι λοιπόν ιτήθηκαν κατά κράτο στο Ιράκ και έτσι ιτήθηκαν και στο Αφγανιστάν και το 20 χρόνια μετά από έναν κοστοβόρο πόλεμο, ο οποίο κόστησε όχι μόνο χρήματα, αλλά και άνθρωποι ψυχέ. Βαρύ φόρο αίματο πλήρωσαν οι Αμερικανοί σε αυτή την προσπάθειά του για αυτοκρατορικέ βλέψει, που δεν είναι Ρώμη, μην τρελαθούμε, δεν είναι Βυζάντιο, είναι κάτι πάρα πολύ πιο λίγο, κάτι πάρα πολύ πιο αγράμματο, απέδευτο, απέδευτο και σκοταδιστικό. Η Ουάσιγκτον είναι κανίβαλη φάγανε τα μούτρα του λοιπόν, χτυπούσαν την ε, χοντροκεφαλή του στον τοίχο και μετά από 20 χρόνια. Βάλαν την ουρά κάτω από τα σκέλια, έχοντας ιτηθεί ουσιαστικά κατά κράτο από το Αφγανιστάν και, το, και τη, τη φύση, την γεωμορφία και τη γεωλογία του εδάφους του Αφγανιστάν, αλλά και το λαό του, ιτήθηκαν λοιπόν κατά κράτο και εκδιώχθηκαν κακή-κακός κλωτσιδών, big Ο ε, Τραμπ προέβη σε μια συμφωνία, τα δώσει ουσιαστικά όλα, το, το έπαιξε ότι ήταν μια συμφωνία υποφελής, για και για την Αμερική ότι κάτι κερδίσαμε, ας πούμε, το ότι θα μας αφήσουν να φύγουμε συντεταγμένα. Αυτή ήταν η νίκη του. Ξέρετε, προσπάθησε να το πουλήσει σε, μια, σε, έναν απέδευτο αμερικανικό λαό ότι κερδίσαμε ας πούμε, επίσης όρες της συμφωνία αυτή. Καμία τίποτα δεν κέρδισε η Αμερική. Έφυγε με την ουρά στα σκέλια. Αυτό υπέγραψε ο Τραμπ, ότι ιτηθήκαμε Απλά δεν τολμούσε να το πει γιατί αυτό κάνουν οι επαγγελματές πολιτικοί. Είναι ψεύτες. Επαγγελματές πολιτικό σημαίνει ψέμα. Και εμφανίστηκε ο Biden, ο οποίο τίμησε τη συμφωνία του Τραμπ για να έχουμε τις, τις εικόνες στη στο αεροδρόμιο του Καμπούλ που φύγανε σαν τους κλέφτες. Λες και τους πιάσανε με τη μοσχαροκεφαλή, με τα γουρούνια στην πλάτη, με το σάκο στην πλάτη, με τις κότες. Έτσι φύγανε οι Αμερικανοί. Έτσι φύγανε οι Αμερικανοί. Θυμάστε που κρέμονταν από τα αεροπλάνα οι Αυγανοί για να σωθούν. Οι ποιοι Αυγανοί, οι μίσταρνοι, οι δοσύλλογοι, οι άνθρωποι των Αμερικανών. Δεν λέω ότι κάποιοι άνθρωποι. Προφανώ το Ιταλιμπάν είναι καθεστώ, είναι σκοταδιστικό, είναι μεσαιωνικό, ακραίο τζιχαντιστικό, αλλά, αλλά Κάποιοι ήταν το δοσύλλογοι και άνθρωποι των Αμερικανών, όπω είναι εδώ τα κόμματα, α πούμε, με άνθρωποι των Αμερικανών, έτσι υπήρχαν και στην Αμερική, στη, στο Αφγανιστάν. Αυτοί λοιπόν θέλανε να φύγουν να πάνε στην Αμερική και προφανώ οι Αμερικανοί του εγκατέλειψαν, αφού του χρησιμοποίησαν για πόσα χρόνια, βέβαια του χρησιμοποίησαν με δολάρια καθώ οι υπόλοιποι πεινούσαν. Στο τέλο, τελικά εν τέλει του πρόδωσαν και του εγκατέλειψαν εκεί. Και είχαμε δει τι εικόνε. Τώρα λοιπόν, αφού έγινε όλο αυτό και ε, υπάρχουν μαθήματα εδώ, τα οποία γι' αυτό και το βίντεο και θέλω να τα αντλήσουμε. Αφού λοιπόν κατήγγυλαν του Ταλιμπάν για την τα τρομοκρατική οργάνωση και τελικά του παρέδωσαν την εξουσία. Προσέξτε, την τρομοκρατική οργάνωση που πολέμησαν. Θυμάστε τον Μουλά Ομάρ, τον ηγέτη τη ε, οργάνωσης οργάνωση των Ταλιμπάν, που θεωρείται ήταν ο δίδυμο. Ε, εχθρό των Αμερικανών μαζί με τον Μιλάντεν. Ο Μιλάντεν ηγέτη τη Αλκαίδα στο Αφγανιστάν και ο Μουλά Ομάρ ηγέτη των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και οι δύο στόχοι των Αμερικανών. Παρ' όλα αυτά, δώσαν την εξουσία πίσω στου ταλιμπανέζους και όχι μόνο τη δώσαν πίσω, Βλέπουμε σιγά σιγά και αυτή είναι η νέα εξέλιξη ότι νομιμοποιούν και αποδέχονται το καθεστώ το οποίο οι ίδιοι αποκαλούν τρομοκρατική οργάνωση. Και αυτό δείχνει το πόσο ασίδωτη είναι η πόσο ασίδωτη είναι και πώ είναι ένα καθεστώ πραγματικά εξαπάτηση και ψέματο. Μία. Α, ε, ε, πολιτεία η Αμερικανική, η οποία δείχνει πόσο πραγματικά κοροϊδεύει του πολίτε, ολόκληρη την ανθρωπότητα, κοιμάται, μπαίνει στα ίδια λερωμένα σεντόνια με του τρομοκράτε, με τον Ερντογάν, με τους λαμοφασίστες, με όλου. Την ίδια ώρα που διατείνεται ότι προβάλλει δημοκρατικά ιδεώδη και προωθεί ε, τι ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ξέρω Για να καταλάβετε πόσο γελίο είναι όλο αυτό, ενώ στην αρχή δεν είχαν νομιμοποιήσει την. Ε, κυβέρνηση που ανέλαβε και με την οποία ουσιαστικά είχαν υπογράψει ο Τραμπ, η κυβέρνηση δεσμευόταν γιατί είχε υπογράψει την παράδοση παραλαβή, αν θέλετε, τη ηγεσία στο το Αφγανιστάν με του Ταλιμπάν. Άρα, οι νομοποιήσει υπογράφοντα αυτόν που παραδίδεις, εν περιπτώσει, δεν αποδέχονταν τη νέα κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν, παρόλο που λένε ότι ακόμα δεν την αποδέχονται, σιγά σιγά προχωρούν σε συναντήσει μαζί του. Να λοιπόν, με του τρομοκράτε που κάνανε του δίδυμου πύργου ή υπόθαλταν του τρομοκράτη τη Αλκαίδα, δεν ξέρω και εγώ τι, πλέον βλέπετε ότι έχει επέλθει η πολιτική νομιμοποίηση. Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι θα συναντηθούν με του Αφγανού, με του με τους Ταλιμπάν στην Αστάνα του Καζακστάν μαζί με Καζακστανού και άλλα μέλη αντιπροσωπιών από το Κυργιστάν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Και επίσης αυτό το δήλωσε μάλιστα, ή μάλλον συναντήθηκε μαζί με του Αφγανού. Κοιτάξτε, ποιο μαζί, μαζί με του ε, Ταλιμπανέζου, πια συναντήθηκε η ειδική εκπρόσωπο τη Αμερική για το Αφγανιστάν και η ειδική εκπρόσωπο των Αμερικανών για τι ε, Αφγανέ γυναίκε, τα κορίτσια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα πείσατε. <laughs> Μα πείσατε, επειδή βάλατε κάποιο άνθρωπο ότι είναι υπεύθυνο για τα δικαιώματα τη γυναίκα, τα κορίτσια τα και τα βατράχια, ότι έχετε ευαισθησίε που τι εγκαταλείψατε στην βορρά, αφού προσέξτε πόσο κλιματικό, τους δώσανε τα δικαιώματα τους δώσαν τη δυνατότητα να ασκούν ετήματα και να έχουν αν θέλετε παιδεία και το καθεξής και εξαφανίστηκαν, ακόμα χειρότερο αυτό που τους κάνανε τους δώσανε τη δύναμη να έχουν το, τη, τη μόρφωση και φύγανε και τους εγκατέλειψαν πάλι για να ξαναγυρίσουν το σκοτάδι δεν είναι, είναι τραγικό και ε, ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, κατά πόσο μπορεί να εισβάλλει μια κοινωνία και να, να, να μην κατα, καταλαβαίνει καθόλου τι φυλέ, αυτό που λέμε στι διεθνεί σχέσει, το tribalism, την ισορροπία των φυλών και να μην γνωρίζει καν τι είναι παστούν, τι είναι ο ένα, τι είναι ο άλλο και πώ λειτουργούν μεταξύ του οι και να θε να φέρει ένα μια δυτικό τρόπο ζωή με δια τη βία. Πόσο λογικό είναι και πώ γίνεται τελικά. Δεν γίνεται, προφανώ αυτό πρέπει να γίνει οργανικά από τα κράτη. Και όχι μόνο αυτό, θα ξανασυναντηθούν, λέει, με τους ε, Ταλιμπάν στην Ντόχα που είναι η πρωτεύουσα του Κατάρ Κατάρ είναι η πρωτεύουσα της τρομοκρατίας κοιτάξτε τους συμβολισμούς οι Αμερικανοί νομιμοποιούν και συναντιόνται με τους τρομοκράτες για αυτούς τους Ταλιμπανέζους στην πρωτεύουσα της Διεθνής Τρομοκρατίας που είναι το Κατάρ ε, είναι οι σπόνσορες της Διεθνής Τρομοκρατίας ε, επιτελικά, στρατηγικά και οργανωτικά η Τουρκία είναι αυτή η οποία οργανώνει το τρομοκρατικό κίνημα, αλλά οικονομικά είπαμε χορηγεί οι υποστηρικτέ, οι δωρητέ και οι σπόνσορε είναι οι Καταριανοί. Άρα εκεί λοιπόν στην οικονομική πρωτεύουσα τη Διεθνή Τρομοκρατία θα συναντήσουν οι Αμερικανοί, θα νομοποιήσουν και θα συνδιαλλαγούν με του τρομοκράτε, αν θέλετε, τα Λιμπανέζου. Και δήλωσε εδώ αυτή η θίτσα που υποτίθεται κόπτεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι γυναίκε ότι η προτεραιότητά μα είναι να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο λαό του Αφγανιστάν, να βοηθήσουμε την οικονομική σταθεροποίηση τη χώρα, και να, πάρε, να ε, 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 υπάρξει υποστήριξη σε όλου του Ευγανού και στα κορίτσια και στι γυναίκε κτλ. Σε θέματα αντιμετώπιση των ναρκωτικών και της, ε, του λαθρεμπορίου, του εμπορίου και τα κτλ. Εντάξει, προφανώ καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο γίνεται εδώ και χρόνια, από το 2022 ε, που, που ξεκίνησε η απομάκρυνση των Αμερικανών από την ε, ε, χώρα, δηλαδή εδώ και δύο χρόνια, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι παροχή από τη Δύση λεφτών χρημάτων, κονδυλίων και οικονομική βοήθεια εν γέννη και ανθρωπιστική βοήθεια του Ταλιμπάν, που δεν μπορούν να ελέγξουν οι Αμερικανοί ή οι υπόλοιποι δυτικοί που πάνε αυτά τα λεφτά. Και προφανώ αυτά τα λεφτά πάνε σε όπλα, στη διεθνή τρομοκρατία, στο λαθρεμπόριο, στο εμπόριο λευκή αρκό, στο εμπόριο ναρκωτικών. Και ουσιαστικά τι κάνουμε. έχουμε βάλει ανθρώπου οι οποίοι είναι και η Ευρώπη έχει η ειδική εκπρόσωπη, μάλλον, συγγνώμη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι γυναίκε, κουραφέξαλα δηλαδή, αρλούμπε, ε, για να βοηθούν τι γυναίκε του Αφγανιστάν και απλά του δίνουμε λεφτά για να, κάνουν, να, τα κάνουν όπλα και πιθανότατα μελλοντικά και τρομοκρατικά χτυπήματα. Αυτό γίνεται. Να καταλάβετε το παιχνίδι που παίζετε εδώ. Και μετά, να, επειδή χρηματοδοτούμε ουσιαστικά του εγκληματίε των ε, Ταλιμπάν, άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα και έρχονται στην Ευρώπη και πρέπει να του συντηρήσει πάλι η Ευρώπη του πρόσφυγε που εμεί ουσιαστικά δημιουργήσαμε εμεί, οι υπεριαλιστέ αυτού του πόλου που λέγεται Δύση. Ε, να, να πω επίση ότι δηλώνουν οι Αμερικανοί ότι δεν υπάρχει καμία αναγνώριση με, με αυτέ τι κινήσει. Παρ' όλα αυτά θα σα πω ότι προφανώ και όχι απλά έχουν αναγνωρίσει de facto του Ταλιμπάν, αλλά όπω σα είπα, του στηρίζουν οικονομικά. Παρόλο που ε, και η Δύση και διάφορε μουσουμανικές χώρε υποκριτικά καταδικάζουν το καθεστώς του Ταλιμπάν για ό,τι έχει κάνει από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία το 21. Τι έχει κάνει, όπω μπορείτε να φανταστείτε, έχει οδηγήσει πάλι ε, τη χώρα στον μεσαίωνα, στον σκοταδισμό του, στο, ειδικά στι γυναίκε. Για παράδειγμα, α δούμε εδώ α, τι έχει αποφασίσει και τι έχει επιβάλει στι γυναίκε του στις γυναίκες στο, στο, στο Ταλιμπάν, Ταλιμπάν. Δεν τι αφήνουν να ε, πάνε στο σχολείο παρά μόνο μέχρι την έκτη τάξη του δημοτικού. Προφανώ δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Ε, δεν έχουν δικαιώματα γενικότερα και ε, υπάρχει και μια νέα απόφαση των Ταλιμπάν που θα τεθεί σε ενισχύ, ενισχύ τις επόμενες μέρες, σε επόμενες, επόμενες εβδομάδες να μην μπορούν ε, να κλείσουν αν θέλετε τα κομμωτήρια ή τα ε, ε, κέντρα ομορφιά, α το πούμε έτσι, διότι κάνουν και περιποίηση όλους, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Αυτά απαγορεύονται, διότι, γιατί προφανώ επειδή εκεί έχουν αναγκάσει τι γυναίκε να είναι ε, όχι, ε, να κρύβουν όχι μόνο το κεφάλι του, αλλά το πρόσωπό του, σαν μούμια, σαν νίτσα δηλαδή, επειδή αυτό είναι ο πολιτικό πολιτισμό αυτών των ανθρώπων που σφετερίστηκαν και έχουν καταλάβει τη χώρα, ή μάλλον του την παρέδωσε η Δύση τη χώρα. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, δεν χρειάζεται, λένε οι Ταλιμπάν, να υπάρχουν κέντρα ομορφιά, διότι εσεί εδώ σα έχουμε για μούμιε. Δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αυτέ λοιπόν τι αποφάσει ε, έχει επιβάλει ε, η, η νέα κυβέρνηση στους, ε, στους πολίτες της και προφανώς όπως σας είπα οι επαφές που έχουν οι Αμερικανοί με αυτές τις, τις κυβερνήσεις είναι να τις νομιμοποιούν και να, τις, να τους δίνουν χρήματα αυτό το οποίο έχει γίνει ωστόσο, πρέπει να το πούμε και αυτό και, αυτό, ε, και από εδώ μπορούμε να αντιλήσουμε ένα σημαντικό μήνυμα ε, μάθημα είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κυρώσει εναντίον των Ταλιμπάν εν γέννη από τη Δύση και κάποιων ηγετών του και ότι Δια, διαμήνυσε τους Ταλιμπανέζους ο Μπλίνκεν, υπρός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αν συνεχίσουν αυτές τις καταπιεστικές πολιτικές τους θα κλιμακωθούν οι κυρώσεις και θα, θα είναι πάρα πολύ μάλιστα αυστηρές οι κυρώσεις εναντίον των ε, ε, Ταλιμπανέζων. Θα σα πω ότι όπω και στην περίπτωση τη Ρωσία, βλέπουμε πόσο αδύναμε και ανούσιε και ανίσχυρε είναι οι κυρώσει. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει, να παγώσεις τα λεφτά του εκπροσώπου τύπου του Ταλιμπάν, του Ταλιμπάν σε δυτικέ τράπεζε. Τι, 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 είναι δυνατόν, Είναι δυνατόν να έχει κεφάλαια σε δυτικέ τράπεζε, τι τον νοιάζει. Ή θα το απαγορέψει να ταξιδέψει, α πούμε, στη, πού, στη, στο Λονδίνο ή να πάει στη, στην Τοσκάνη. Μην τρελαθούμε, τι γελιότητε είναι αυτέ. Δηλαδή, πώ Φαίνεται πραγματικά πόσο ανεγκέφαλο είναι το μέτρο των κυρώσεων και πώ πρέπει να επαναπροσδιοριστεί εν γέννη, ιδίω μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που βλέπουμε το αυτοκαταστροφικό των κυρώσεων αυτών. Βλέπετε και εδώ λοιπόν που έχουν τεθεί κυρώσει από το 21 αντίον των Ταλιμπάν, διότι με το πανέλαμμα εξουσία Ταλιμπάν, έβαλαν, δεν θα ισχύ, ε, τα ε, αντιφεμινιστικά μέτρα, δεν μπορώ τη λέξη φεμινιστικά, τα αντιγυναικεία μέτρα ουσιαστικά. Και αυτομάτω η Δύση άσκησε κυρώσει και δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου ε, οι Ταλιμπανέζοι. σα σα-ίσα δεν βγάζει και νόημα η εφαρμογή κυρώσεων, καθώ υπάρχουν διεθνεί οργανισμοί, όπω είναι για παράδειγμα το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, το οποίο βοηθάει την χώρα ε, ε, τουλάχιστον 23 εκατομμύρια πολίτες στο, στην, στο Αφγανιστάν ε, δέχονται βοήθεια από το λόγο πρόγραμμα διότι ε, η, 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 μισή χώρα ουσιαστικά, αυτό είναι το 23 εκατομμύρια, βρίσκεται σε μια πιστιστική κρίση και μια ανθρωπιστική κρίση, βιώνει μια ανθρωπιστική κρίση, χρειάζονται βοήθεια επειδή ευτυχώ πρώτα φορεί που βοηθούν ε, τους του λαού που βρίσκονται σε καθεστώ φτώχεια δίνονται λεφτά για του ε, ανθρώπου αυτού, όπω καταλαβαίνετε βέβαια, εκεί κάνουν κουμάντο τα Ταλιμπάν. Τα λεφτά αυτά ή η βοηθεια αυτή τη διαχειρίζονται τα Ταλιμπάν το που πάνε. Άρα δεν μπορεί να βοηθά και να δείξει την. Γιατί δεν μπορεί να αφήσει ανθρώπου να πεθάνουν και ταυτόχρονα να λε ασκεί ο κυρό του ηγέτε. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Πάντα μα πάντα, και αυτό είναι ένα μάθημα και να πρέπει να το αντλήσουμε και να το κρατήσουμε, ότι οι ηγεσίε, ειδικά τέτοιων καθεστώτων ασίδωτων, τι κάνουν. Ε, δεν δέχονται τι κυρώσει και μετακυλίουν το κόστο των κυρώσεων που λέει ο Μπλίνκεν εδώ, το γατάκι, γιατί θα σας ακριβ... πυρώσεις, ο... Ο ότι θα σα ασκήσουμε ακριβέ πυρώσει ο, Αχτένιστο, ότι θα σα ασκήσουμε σκληρέ κυρώσει, τι δέχεται το κράτο δεν τι αποδέχεται η ηγεσία και τι μετακυλεί στο λαό. Και ζουν πάλι στον αφρό οι Και άρα πληρώνει ο λαό για του δικτάτορες που τον καταδυναστεύουν, ε, επειδή θέλει να το παίξει σκληρό ο κάθε ε, φασιστάκο ο οποίο περνάει από, τα, από το λευκό οίκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, και καταλήγοντα, να ε, θυμίσω και εδώ νομίζω είναι ένα, ένα κομμάτι που πρέπει να υποθεί και αυτό πως δεν, είναι, δεν έχουμε απλά τα μαθήματα αν θέλετε τον κυρώσο είναι τα μαθήματα του ότι οι Αμερικανοί ουσιαστικά έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στο τι σημαίνει τρομοκράτη, δεν είναι τόσο καθαρό όπω βλέπετε διότι μια μέρα είσαι τρομοκράτης την άλλη, την άλλη μέρα είσαι ε, αξιότιμη κυβέρνηση μια άλλη χώρα, όπω δείχνει εδώ το, ε, η Αμερικανική συμπεριφορά ή το ότι δέχονται ότι καταγγέλνουν τους Ταλιμπάν αλλά δεν καταγγέλνουν τους Τούρκους Ισλαμφασίστες ή τους Ισλαμφασίστες της Ντόχα που είναι πίσω από την τρομοκρατία πραγματικά και διεξάγουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε όλο τον πλανήτη ενώ οι Ταλιμπάν δεν το κάνουν τουλάχιστον προς το παρόν είναι αυτά μαθήματα νομίζω πρέπει να τα κρατήσουμε όπως επίσης ότι δεν μπορείς να καταλάβεις μια χώρα θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και θα φύγει με την ουρά στα σκέλια όπω φύγανε και κλέγανε οι Αμερικανοί και από το Ιράκ που το χάσανε στο Ιράν. Ουσιαστικά χάσανε το Ιράκ και οι Αμερικανοί στον ορκισμένο εχθρό τους. του. Το, εν, ενισχύθηκε το Ιράν από το Ιράκ. Έφυγε ο Σντάμ Χουσέιν που ήταν εχθρό του Ιράν και ανέλαβε ουσιαστικά τον έλεγχο του Ιράκ το Ιράν, η Τεχεράνη. Άρα χάσανε και το Ιράκ για τον οργισμένο εχθρό του του Ιρανού και το Αφγανιστάν για τον οργισμένο εχθρό του του Ταλιμπάν. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η εισβολή, την πατά, δεν πά να είσαι, ξέρω ποιο. Γι' αυτό για του Τουρκαλάδε και του φιλότροπου εδώ που έχουμε κάτι ιδρύματα, Ινστιτούτα κτλ. που ε, θοπεύουν την Τουρκία και του γλύφουν, θα είστε από αυτού που θα το πληρώσουν. Για το πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά και η Τουρκία, αν τολμήσει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι μαθήματα που θα πρέπει να μα ε, ε, δίνουν ε, δύναμη και να αντλούμε δύναμη από το ηθικό, να γαλβανίζουν το ηθικό του λαού μα. Υπάρχει και ένα άλλο τόσο, ο ρόλο των Τούρκων. Θυμάστε η προσπάθεια τη Τουρκία. Να μείνει στην περιοχή. Yeah. Θυμάστε, υπήρχε μια συμφωνία παραλίγο να την πατήσει η ανθρωπότητα να αναλάβει η Τουρκία ouais. την φύλαξη του αεροδρομίου τη Καμπούλ. Και να ουσιαστικά να φλέρταρε τότε ο Biden με την ιδέα να δώσει στου Τούρκου την. επειδή είναι οι Κάζο μουσουλμάνοι. Και θεωρητικά του σέβονται οι Ταλιμπάν, να δώσει στου Τούρκου τον έλεγχο ε, τη ε, της Καμπούλ, του αεροδρομίου, εν και δυτικών κτηρίων ή πρεσβειών κτλ. Και, και να είχαν ένα πάτημα εκεί οι Τούρκοι. Ευτυχώ δεν υπήρξε σαφή συμφωνία, αλλά θέλετε αυτό το χάρτη. Όπω βλέπετε εδώ, πράγματι υπάρχουν ακόμα και τώρα ε, μέλη των τουρκικών νόπλων δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Ο ρόλο παραμένει αβέβαιο. Δεν θέλανε οι Ταλιμπάν αυτό που ετοίμαζε ο Τούρκο και ο Μπάιντεν μπορεί να του το αλλά δεν το θέλανε οι Ταλιμπάν να αναλάβουν τη φύλαξη των αεροδρομίων. Είπαν τα λοιπά, μπορούμε και μόνοι μα. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια παρουσία εκεί. Και επί ευκαιρία αυτού, δείτε, και έναν, δείτε γενικότερα το στρατιωτικό αποτύπωμα τη Τουρκία για να καταλάβετε πόσο περικυκλωμένοι είμαστε και με τι έχουμε πραγματικά να κάνουμε εδώ. την παρουσία των Τούρκων στρατιωτών. Βλέπετε τις, στο, και στο Ιράκ στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία και στη Λιβύη, που ουσιαστικά μετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσει το μπλε χρώμα με σαφή τρόπο. Βλέπετε τι δυνάμει που έχουν στο Αφγανιστάν και στο Αζερβαϊτζάν, όπου ουσιαστικά έχουν παρουσία και στο Κόσοβο και στη Βοσνία και στην Αλβανία. Βλέπετε εδώ ε, το, το TAF είναι ο αριθμό των ε, Τούρκων στρατιωτών, και το Y ε, ε, το Y. είναι το έτος το οποίο. Ε, Παρουσιάστηκαν τα τουρκικά στρατεύματα στην περιοχή. Βέβαια, βλέπετε εδώ τον αριθμό και στην Κυπριακή Δημοκρατία η παράνομη και απεχθή τουρκική εισβολή, η βάναυση βάρβαρη εισβολή Τούρκου ε, Και ε, έχουμε επίση το Κατάρ, στο οποίο Κατάρ και στη Σομαλία, είναι σημαντικέ αυτέ οι δύο περιοχέ, διατηρ... και προφανώ και στην κατεχόμενη Κύπρο, διατηρούν βάσει οι Τούρκοι. Στρατικέ βάσει, βλέπετε εδώ με το μαύρο χρώμα στη, στη, στα κατεχόμενα, αυτό που λαθασμένα λέει ο χάρτη Βόρεια ε, κατεχόμενα είναι, κατεχόμενη η Κυπριακή Δημοκρατία. Στο Κατάρ, με 3 με 5.000 Τούρκου στρατιώτε στρατιωτικούς που βρέθηκαν εκεί όταν τα ε, υπόλοιπα αραβικά κράτη στοχοποίησαν το Κατάρ. Η Τουρκία, επειδή είπαμε είναι στο ίδιο χώρο τη τρομοκρατία με του Καταριανού και επειδή πληρώνονται οι Ισλαμφασίστε τη Τουρκία από το Κατάρ, έστειλαν βοήθεια στο Κατάρ και στρατιωτικοί το 2015. Αλλά και στη Σομαλία, βλέπετε εκεί στο και έρα τη Αφρική, το γεωστρατηγικό αποτύπωμα είναι ισχυρότατο τη Τουρκία και βέβαια και η αμυντική συμφωνία που έχει με την Βοσνία Ριζεγοβίνη και με, την... Συγνώμη, με το Κόσοβο. Συγγνώμη. Στο Κόσοβο και στη Βοσνία Ριζεγοβίνη έχει στρατεύματα. Στρατητικά... Έχει με την Αλβανία, θέλω να πω. Βλέπετε το χάρτη με την Αλβανία, το Αζερμπαϊτζάν αλλά και το Σουδάν υπάρχει στρατηγική συμμαχία τη Τουρκία. Βλέπετε λοιπόν ένα ισχυρότατο αποτύπωμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει, να φανταστούμε αν θέλετε τα αποτυπώματα της Ελλάδος, τα αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνετε εντάξει δεν είμαστε υπεραλιστικό κράτος, δεν πρέπει να το πούμε εισβολές, αλλά ε, εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά, είμαστε πάρα πολύ πίσω και θα πρέπει να μας προβληματίζει αυτή η κατάσταση με επιευκαιρία του Αφγανιστάν, ε, ήθελα να δείτε αυτό το χάρτη, θέλω να μου πείτε στα σχόλια Εάν επιθυμείτε μια πιο ενδελεχή ανάλυση αυτής της τουρκικής παρουσίας, του αποτυπώματος, του γεωστρατηγικού και του γεωπολιτικού, αν θέλετε, της πολιτικής επίρροης των Τούρκων, σε ένα επόμενο βίντεο, σε ένα νέο βίντεο, αν θα σας άρεσε, αν θα ήταν κάτι το οποίο σας ενδιέφερε. Αυτά για να προβληματιστούμε, αλλά και να αντλήσουμε μαθήματα για κάτι το οποίο είναι σημαντικό, είναι ένα μείζον ζήτημα του αιώνα μα οι εισβολέ των Αμερικανών στην, στο Ιράκ και στο Αμενισάν. Νομίζω ότι έχουμε πράγματα να αναλογιστούμε και να προβληματιστούμε. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε μου αρέσει και επειδή τα θέματα αυτά γεωπολιτικά είναι το σήμα κατά θέμα του καναλιού μας κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι έτσι ώστε να σας έρχονται τα επόμενα βίντεο σε κοινοποίησεις. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να το κοινοποιήσετε θα σας παρακινήσω να το κάνετε σε γνωστούς και φίλους έτσι ώστε να δυναμώσει η φωνή μας και να προβληματιστούμε για θέματα τα οποία ίσως είναι εκτός πλαισίου. Εσαι ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Υπάρχουν ζητήματα εδώ, αυτό ο χάρτη που είδατε. Επιμένω να γράψω στα σχόλια αν θέλετε να ακούσετε περαιτέρω σε κάποιο μελλοντικό βίντεο αναλυτική ε, περιγραφή τη τουρκική πολιτική και γεωπολιτική και γεωστρατηγική. Ε, υπάρχουν ευθύνε εδώ πολιτικέ από όλα τα κόμματα τα οποία ουσιαστικά πληρώνονταν και πληρώνονται μέχρι και σήμερα, ε, είτε για να πετάνε χαρταετό, είτε για να προχωρούν σε συμφωνίε, ραφά, ε, οι οποίε είναι προσχηματικέ, είναι κατεντολή των Αμερικανών. Όλα αυτά τα μπελαρά και ραφάλ που κάποιοι βγαίνανε και λέγανε συγχαρητήρια κτλ. Τα λοιπά, τα έκανε ο Μητσοτάκη κατ' εντολή των Αμερικανών, επειδή οι Αμερικανοί ουσιαστικά πρόδωσαν του Γάλλου και ενώ οι Γάλλοι είχαν συμφωνία με του Αστραλού για την πώληση υπο υποβρυχίων, ουσιαστικά οι Γάλλοι οι Αμερικανοί πέταξαν έξω του Γάλλου, πούλησαν τα δικά του υποβρύχια στου Αστραλού και σαν τυράκι διέταξαν τον ε, Πατακούλη. Να αγοράσει γαλλικά ε, ε, αμυντικά συστήματα και προφανώ με κάποιο, κάποια προμήθεια. Άρα το πολιτικό μα σύστημα διαχρονικά τι κάνει, χαρταετό είτε. Εκτελεί διαταγέ και παίρνει μίζε. Ε, υπάρχουν τεράστιε ευθύνε λοιπόν για αυτό το κενό, για αυτή την ανισορροπία που βλέπετε να δημιουργείται βλέποντα το χάρτη αυτόν, ε, και πραγματικά πρέπει να μα προβληματίσει και να αρχίσουμε να καταγγέλουμε το πολιτικό καθεστώ διαχρονικά, τον πατέρα αυτόν εκδηλίου του ανθρώπου, τον ανεκδηλίου του πατέρα του, όλου του προηγούμενου που περάσανε και να ζητήσουμε πραγματικά να φύγει αυτό το σάπιο πολιτικό προσωπικό, ανανέωση νέα πρόσωπα που υπηρετούν την κοινωνία, τον πολίτη και αυτή τη χώρα. Субтитрувальниця Оля Шор